οπότε δεν το βλέπα και σαν θυσία. Το βλέπα ότι έχω ένα στόχο και μέρα με τη μέρα προσπαθούσα να καταφέρω να φτάσω εκεί. Προφανώς, το καταλαβαίνω. Και όταν κυνηγάς το όνειρό σου, προφανώς χρειάζεται να κάνεις και θυσίες, αλλά πώς είναι για ένα παιδί, κάποια από αυτά μας βλέπουν τώρα, στα 14, στα 15, τι θυσιάζει προκειμένου να μπορέσει να κάνει κολύμβηση σε επίπεδο πρωταθλητισμού? Θυσιάζει αρχικά τον ελεύθερο του χρόνο. Όταν έχεις ένα στόχο, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να βγεις. Θυσίες τώρα, αν είναι θυσίες, ναι, είναι θυσίες. Να μην βγεις αλκοόλ, να μην βγεις έξω, είναι θυσίες, αλλά όπως είπα πριν, δεν τα βλέπεις σαν θυσίες. Είναι απλά, είναι βήματα που πρέπει να κάνεις για να αποδώσεις το 100% που μπορείς. Στις ουσιαστικές θυσίες θα βάλω, ας πούμε, μικρότερος έκανα προπονητικά κάμπ τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μακριά από την οικογένειά μου. Αυτές είναι ουσιαστικές θυσίες.